Πνεύματος Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Και με το Πνεύμα. Αγαπητοί αδελφοί, προτού απευθύνουμε ευχαριστίες στον Κύριο για τη νίκη και την ελευθερία που σαν σήμερα χάρισε ο έθνος μας, ας αναγνωρίσουμε ταπεινά και με αισθήματα ειλικρινούς μετάνοιας τα αμαρτήματά μας, ώστε ο Κύριος να δεχτεί με ευμένεια αυτή τη δοξολογία μας. Εσύ, ο οποίος είσαι η οδός, συγχώρησε τα σφάλματά μας και οδήγησέ μας τον Πατέρα, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Εσύ, ο οποίος είσαι η αλήθεια, σε εγκαιτεύουμε, φώτισε τη ζωή μας με τον Λόγο Σου, Χριστέ ελέησον. Χριστέ, εσύ, ο οποίος είσαι η ζωή, σε εγκαιτεύουμε, χάρισε νέα ζωή στον κόσμο, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Ο παντοδύναμος Θεός σας μας ελεήσει, ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια. Αμήν. Thank you.
Κύριε ο Θεός, του οποίου ευσπλαχνία η αγάπη και η καλοσύνη θησαυρός ανεξάρτητος, σου απευθύνουμε ευχαριστίες για τις πολύτιμες ευεργεσίες, προστασίες και ελευθερίας που χάρισε στην πατρίδα μας και θερμάσε και τέχουμε μαζί με τις ευωρές σου τις επίγειες, χάρισέ μας και τις επουράνιες. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Σε όποιον σου ζητά δίνει και από όποιον σου αφαίρεσε δικά σου πράγματα, μην απαιτείς να σου τα επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς ο ίδιος. Αν αγαπάτε όσους σας αγαπούν, ποια χάρη έχει. Και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Αν ευεργετείτε όσους σας ευεργετούν, ποια χάρη έχει. Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείσετε σε αυτούς από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε πίσω, ποια χάρη έχει. Και αμαρτωλοί δανείζουν σε αμαρτωλούς για να πάρουν πίσω άλλα τόσα. Αλλά αγαπάτε τους εαυτούς σας. Ευεργετείτε και δανείζετε χωρίς να ελπίζετε ότι θα τα πάρετε πίσω.
Η ανταμοιβή σας τότε θα είναι μεγάλη και θα είστε παιδιά του Υψίστου, αφού εκείνος είναι κλέφτραχος προς τους αχάριστους και τους κακούς. Να είστε ευσπλαχνικοί, όπως και ο πατέρας σας είναι ευσπλαχνικός. Λόγος του Κυρίου.
ψυχές των δούλων σου και αδελφών μας, εφόδισε αυτές με το Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, εσύ ο οποίος είσαι ο Κύριος και των ζώντων και των νεκρών, εσύ ο οποίος είσαι εύσπλαχνος και εκτήρημον, χορήγησεν σε παρακαλούμε την άφηση των αμαρτιών σε αυτούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι ηρωικά για την πίστη και την πατρίδα, για τους οποίους σου απευθύνουμε ειδικά σήμερα την προσευχή μας, ώστε να ζουν αιώνιοι ευτυχισμένοι μαζί σου και κατάπαυστα να σύμβουν. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ανάπαυση αιώνια χορήγησέ τους, Κύριε. Και φώτιζέ τους με το φως σου το ανέσπερο. Ας αναπαύονται εν ειρήνη. Αμήν. Οι ψυχές τους και οι ψυχές όλων των και κεκριμένων αδελφών μας, χάρη στην ευσπλαχνία του Θεού, ας αναπαύονται εν ειρήνη. Αμήν. Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κυρίου Νικολάου Λιβαδάρα. Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί διαχρονικό σύμβολο και πηγή έμπνευσης για κάθε αγώνα για ελευθερία. Ο ελληνικός λαός πολέμησε για το όνειρο μιας ελεύθερης πατρίδας και πολέμησε σε έναν αγώνα άμυσο, με αναρρύθμιτες απώλειες και θυσίες. Όμως τα κατάφερε και άλλαξε τη μοίρα του χάρη στην ενότητα και την αμοψυχία του, χάρη στην αποφασιστικότητα και την ηθική του συγκρότηση. Αυτή τη γενναία ψυχή και το αγέροχο ανάστημα του ελληνικού λαού που έπεσε στις φλόγες του πολέμου για το δανεικό της ελευθερίας, τιμούμε σήμερα. Ας χαραχθεί στη μνήμη και στις συνειδήσεις μας και ας γίνει οδηγός στα μελλοντικά μας βήματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε την ανεξαρτησία μας, η οποία απειλείται από πολλούς ορατούς και αόρατους εχθρούς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές ένα κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης, έναν κόσμο που θα μας κάνει όλους υπερήφανους. Κατάθεση Στεφάνη από την Καθολική Επισκοπή Σύρου.
Από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο πλειοψηφών αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωτεινιάς. Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Επικοινωνιών, Περιφερειακός Σύμβουλος Κυκλάδων κ. Μάκης Δαδάος. Από την Δημοτική Κοινότητα Άνω Σύρου, ο πρόεδρος της. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Μιχαήλ Αλτουβάς. Από τον Ναυτικό Οικολογικό Πολιτιστικό Όμιλο Κινίου, ο Γενικός Γραμματέας, Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Αλτουβάς. Από τον Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Από το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου. Από το Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Δελασάλ Σύρου. Ποίημα από το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ «Η Φωλιά». Χρονικό της ημέρας από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Αγίος Γεώργιος των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ και Γυμνάσιο Βαβακάριο. Σήμερα γιορτάζουμε την Ανάσταση του γένους μας. Μαζί με τη θρησκεία ευαγγελίζεται και η πατρίδα. Το 21 που δίκαια ονομάστηκε το θαύμα του κόσμου παραμένει η μέγιστη ώρα του λαού μας. Έπειτα από μια σκλαβιά που κράτησε 400 χρόνια, οι Έλληνες πήραν τα άρματα, αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου για να αποκτήσουν την εθνική τους ελευθερία.
Για να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη μέρα του ξεσηκωμού, υπήρξαν πολλοί που έδωσαν τη ζωή τους για την προετοιμασία του αγώνα. Πρώτα οι πνευματικοί άνθρωποι που μέσα στη σκοτάδι της σκλαβιάς προσπάθησαν να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα, τη χριστιανική πίστη και πάνω απ' όλα την ελπίδα για ελευθεριά, όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής και άλλοι δάσκαλοι του γένους. Μαγιά της ελευθεριάς ονομάζει τους κλέφτες ο Μακρυγιάννης. Ο λαός τους αγαπούσε, τους καμάρωνε, τους υποστήριζε. Ήταν υπερστάτης του. Το Φεβρουάριο του 1821, με τον Αλέξανδρο Υψηλάτη, αρχίζει η Επανάσταση. Τα νιάτα της Ελλάδας, για άλλη μια φορά, δίνουν το παρόν σχηματίζοντας τον Ιερό Λόχο. Αν και απέτυχε η Επανάσταση αυτή, βοήθησε όμως την επιτυχία της Μεγάλης Επανάστασης, που ήδη ετοιμαζόταν στην Πελοπόννησο. Και η μεγάλη στιγμή ήρθε. Οι ήρωες λαϊκοί, ο Καλοπετρώνης, ο Παπαφλέσσης, ο Διάκος, ο Κανάρης, ο Ανδρούτσος, η Μπουμπουλίνα, το Πλευτεριά στα Δερβενάκια, το Χάνι της Βραβιάς, η Τρυπολιτσά. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ο πρώτος μάρτυρος του αγώνα. Πολεμώντας εκεί, κοντά στις Θερμοπύλες, στην Αλαμάνα, σαν νέος Λεωνίδας, πιάστηκε από τους Τούρκους και θανατώθηκε με μαρτυρικό θάνατο. Ο Κολοκοτρώνης με τη μεγάλη μορφή του, το φωτεινό και στρατηγικό μυαλό του, κατέκτησε την ψυχή του λαού και ήξερε να τον ενθαρρύνει και να τον εμπνέει όσο κανείς άλλος. Ό,τι ήταν για το Μωριό ο Κολοκοτρώνης, στάθηκε για τη Ρούμελη ο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Γρηγόριος Δίκαιος, ο γνωστός μας Παπαφλέσσας, πολεμώντας ηρωικά, θυσιάστηκε στο Μανιάκι. Μεγάλη ήταν η συμβολή των γυναικών στον αγώνα του 21. Αρκετές γυναικείες μορφές, ηρωίδες, έγιναν σύμβολα στα κατοπινά χρόνια. Ο λαός μας τις τραγούδησε, τις πένεψε, περήφανος για τη γενιά του. Το έπος της πολιορκίας του Μεσολογίου με τη Μεγάλη Έξοδο συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Το Μεσολόγιο καταπατήθηκε. Δεν έπεσε όμως. Το πήραν μαζί τους εκείνοι που γλίτωσαν και έπιαζαν τα κορφουβούνια. Έγινε αθάνατο. Οι αιώνες περνούν. Ο χρόνος το πέρασμά του αλλάζει τα πάντα. Ποτέ όμως δεν θα πάψει κάθε 25η Μαρτίου ο άνεμος της Αγίας Λαύρης να θυμίζει το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» που εκφράζει την ασυμβίβαστη θέληση της γενιάς του 21. Πίσω από τους αγωνιστές του 21 η κόλαση της σκλαβιάς. Μπροστά τους η πύρινη τάφρος. Δεν τους απέμεινε άλλο παρά να τη διαβούν. Και τη διαβήκανε. Χάρη στη θυσία τους έχουμε σήμερα μια πατρίδα ελεύθερη και οφείλουμε να τη διαφυλάττουμε ελεύθερη όλοι μαζί, όπως μας την άφησαν παρακαταθήκη οι ήρωες του 1821. Ζήτω 25η Μαρτίου 1821. Ζήτω. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη δρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μεριά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα
Φέτος το μήνυμα της 25ης Μαρτίου της Εθνικής Παλιγενεσίας είναι επίκαιρος οπότε άλλοτε. Όταν ένας γειτονικός μας λαός, μια γειτονική μας χώρα, βάλεται από τις πολιορκητικές κατακτητικές ιδέες ενός παγκοσμίου δικτάκτορα. Ζήτω η αθάνατη 25η Μαρτίου 1821. Τιμή και δόξα στο ένδοξο και αθάνατο ελληνικό έθνος μας. Ζήτω η μοναδική πατρίδα μας Ελλάδα. Τιμή και δόξα στους ένδοξους αθάνατους προγόνους μας που θυσιάστηκαν για τα ιερά και τα όσια της θρησκείας, της πατρίδας και της ελευθερίας μας. Ετούτος εδώ λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Πέρας τελετής και του χρόνου με υγεία, ειρήνη και ελευθερία.